Καλησπέρα σας, αγαπημένοι μου φίλοι. Σήμερα θα μας απασχολήσει αυτός ο γνωστός δεκάλογος, οι 10 εντολές. Οι 10 εντολές σε σχέση φυσικά με την κυπριακή κοινωνία του σήμερα. 10 εντολές που τις ακολουθούμε κάποιοι, δεν τις ακολουθούμε. Λέμε ότι τις ακολουθούμε, τις γνωρίζουμε, δεν τις γνωρίζουμε. Και πώς αυτές οι 10 εντολές συνεχίζουν να υπάρχουν και πώς επηρεάζουν, αν θέλετε, το σύγχρονο Κύπριο. Έχετε δει έτσι ένα δείγμα στο εισαγωγικό μας βίντεο από τον γκάλο που κάναμε, βγήκαμε στους δρόμους και ρωτήσαμε εσάς για να μας πείτε τις δικές σας απόψεις. Φυσικά και από τώρα η εκπομπή είναι στη διάθεσή σας για τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις, να μας πείτε και εσείς τις απόψεις σας για τις 10 εντολές, το πώς επηρέαζαν τον άνθρωπο του παρελθόντος και πώς επηρεάζουν τον Κύπριο του σήμερα και στην καθημερινότητά μας. Ή τις θυμόμαστε μόνο λίγο πριν πάμε να κοινωνήσουμε και μετά τις ξεχνάμε. Θέλω να καλωσορίσω στο στούντιο τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για σήμερα. Είναι η κυρία Δημοσθένους, φυσιολόγος. Καλωσορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ο κύριος Χρήστος Παναγιωτόπουλος, κοινωνικός λειτουργός. Καλησπέρα σας. Που γνωρίζετε να μας πείτε πώς, που υπάρχει αυτή η γραμμή που ενώνει και που επηρεάζει, αν θέλετε, καλύτερα το σύγχρονο Κύπριο. Ή που, αν θέλετε, πολλές φορές μπορεί να δημιουργεί και μια κοινωνιολογική πίεση. Το θέμα είναι, παρακολουθήσα προηγουμένως, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, τον γκάλο που κάνατε. Για κάποιοι θα είδα... το δούμε στη συνέχεια, τον γκάλο ολοκληρωμένο. Αναρωτιέμαι πόσοι, όχι μόνο από τους σύγχρονους πλέον Κύπριους, αλλά και γενικότερα από τον σύγχρονο άνθρωπο, θυμούνται αυτές τις 10 εντολές. Ήταν η πρώτη μας ερώτηση στον Γκάλοπ και θα είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις που θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Και πόσοι από αυτοί τις τηρούν κιόλας. Νομίζω ότι υπάρχει κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά κάπου μέσα στο ασυνείδητο μέρος του μυαλού μας οι 10 εντολές και κυρίως υπάρχουν και εμφανίζονται όταν συμβαίνει κάτι. Και η προσωπική μου άποψη αλλά και η επαγγελματική μου εμπειρία μου δείχνει ότι θα προστρέξουμε στον Θεό, στη θρησκεία, να το πάρουμε σε μια ευρύτερη έννοια, σε αυτό που λέγεται πνευματισμός, όταν θα υπάρξει μια δύσκολη κατάσταση, μια κρίση. Στα όταν καλά τον ξεχνάμε τον Θεό. Ξεχνάμε να τον ευχαριστήσουμε για τα καλά που έχουμε. Ενώ όταν μας έρθουν τα κακά, τον θυμόμαστε και του λέμε γιατί. Κυρία Δημοσθένους, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα αυτό που είπα, έτσι. Όχι, όχι, και οι δύο είναι σωστά έτσι όπως τοποθετηθήκατε. Βέβαια, θα ήθελα να πω ότι 10 εντολές, βέβαια να μην τις πούμε αφού θα μας απαντήσουν μετά. Μετά την, και η Πέμπτη και μετά, δεν ασχολούνται με το Θεό, ασχολούνται με τον συνάνθρωπό μας. Οπότε αν... Γι' αυτό και έχουμε κοινωνιολόγο σήμερα εδώ στο στούντιο. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου κλπ. Ού φωνεύσεις, ού κλέψεις, να μην ψυχομαρτυρήσεις. Οπότε φαίνεται ότι αν δεν ξέρουμε τις 10 εντολές, δεν ξέρουμε ούτε τον συνάνθρωπό μας. Οπότε τίθεται το ερώτημα, τι ξέρουμε, τον εαυτό μας και τον εαυτό μας τον ξέρουμε. Αφού είναι τόσο ισχυρές αυτές οι 10 εντολές και επηρεάζουν ή πρέπει να επηρεάζουν τον άνθρωπο, γιατί για αρκετές από αυτές που αφορούν τον άνθρωπο χρειάστηκε και εμείς οι άνθρωποι να φτιάξουμε νόμους? Διότι δεν τηρούσαμε αυτές τις εντολές τότε, δεν τις τηρούσαν, υπήρχαν πολλοί γειτονικοί λαοί στους Εβραίους, οι οποίοι κάναν άλλα πράγματα, λάτρευαν άλλους θεούς, ασχολούνταν πολύ με την ύλη και οι Εβραίοι τους μιμόντουσαν και έτσι σιγά σιγά ανέπτυξαν και οι Εβραίοι το δικό τους νόμο, την Τωρά. Σήμερα, βλέπετε, έχουμε είναι πολύ εύστοχη ερώτησή σας. Νόμους παντού και δεν εφαρμόζουμε καθόλου νόμους. Θέλω να πιστεύω ότι οι δικοί μας άνθρωποι, οι Ελληνοορθόδοξοι, είναι πολύ καλοί, πολύ μορφωμένοι, πολύ καλόκαρδοι, αλλά είμαστε ένας λαός ο οποίος εφαρμόζει πολύ λιγότερο τους νόμους από ό,τι άλλοι λαοί. Άρα χρειαζόμαστε... λόγω του αέρα της Μεσογείου, λέτε? Λόγω του καφέ, που ούτε ελληνικός δεν είναι ο καφές που πίνουμε, δεν ξέρω, είναι λίγο... Ενώ σε άλλες χώρες, το λέει και η Αγία Γραφή, έθνη τα μη νόμων έχοντα νόμων ποιούσιν. Έθνη που δεν έχουν νόμο, σωστό νόμο, εφαρμόζουν νόμο. Θα πάμε να δούμε τώρα τον γκάλο, το οποίο έχουμε ετοιμάσει για να το σχολιάσουμε.
Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου και άσοντες Θεοί και την πλήνα μου. Ου πίσει σε αυτό είδωρον ουδέ παντός ομοίω ως αντικειπάνω και ως αντικειγκάτω και ως αντιστήθεση υπό κάτω της γης. Την τρίτη, μου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου είναι έτσι γίνεται και είναι μακροχρόνιος γέννη επί της γης. Ου φωνεύσεις, ου κλέψεις. Ου ψευδομαρτυρήσεις, ου και επιθυμήσεις όσα τον πλησίο σου εστί. Ου κλέψεις, ου μηχέρσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και την μητρά σου σε αυτό. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανών και επί της γης, τον αυτόν ημών τον επιούσιο, δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα θελήματα ημών και εμείς ανάγκης ημάς εις περασμόν, αλλά αρέσει ημάς από το πονηρού, αμήν. Αυτό είναι. Μια εντολή ολόκληρη. Μια εντολή. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Το λοιπόν. Τι δεν κάνω, δεν τις ξέρετε. Δέκα εντολές, τις βασικές. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ου μηχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου κλέψεις. Ου φωνεύσεις. Αυτές είναι οι βασικές για μένα. Ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου κλέψεις, ου κλέψεις, ου βοηθήσεις τα επάρχοντα του πλησίου σου, και είπα τον πατέρα σου, την μητέρα σου, μην έχεις αλήθεια ως εκτός από την εμένα, εκτός από το δικό μου, σου, άρα εμένα, δεν θα να μην προσκυσείς κανέναν είδωλο, να θυμάσαι την κυβέρνη του Σαββατού για να την αγιάζεις. Έτσι το άλλο χρησιμοποιήσει το όνομα του Θεού να το θυμάσαι. Ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ου κλέψεις. Και είπαμε το ου κλέψεις. Ου ψευδομαρτυρήσεις. Και αυτό το είπαμε. Αυτά, δεν ξέρω άλλα. Αυτά. Ου ψευδομαρτυρήσεις, ου μηχεύσεις, ου πείσεις σε αυτόν είδωλον, ου κλέψεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ως σε αυτόν, το αγάπα τον πλησίο σου εν ημεθρώει. Το μην κλέψεις, που μη χεύσεις, να βοηθάς τους σε ανθρώπους σου, α, τούτο. Άλλο. Άλλο κανένα. Απέναντι στην εκκλησία. Όχι, αγαπάς αλλήλους. Είναι μέσα στις 10 δόδες. Ου μηχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Τι άλλο. Αυτά. Αυτά. Καμία. Καμία. Ου φωνεύσεις, ου μηχεύσεις. Περίμενε, μην με συγχύζεις. Η προσπάθεια χτιμάται. Ου κλέψεις, ου μηχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις και ούτω καθεξής. Ου κλέψεις, ου μηχεύσεις, ου φωνεύσεις. Αγάπα τον πλησίο σου σε αυτό. Τιμά τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Τις υπόλοιπες. Δεν ξέρω. Ου μηχεύσεις, ου κλέψεις. Άλλο. Ου ψευδομαρτυρήσεις. Ου φωνεύσεις, ου μηχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Ξέρεις τι σημαίνουν. Νομίζω ναι. Να το πούμε. Ερμηνεία. Ου φωνεύσεις, να σχολείς κάποιον. Ου μηχεύσεις να με απαντήσεις κάποιον. Σε τι πάτω άλλο. Ου ψευδομαρτυρήσεις. Να μην πεις ψεμάτω. Ου φλέψεις. Ου μηχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και να ευσυγέννητε και να μακροχρόνιος έτσι επιδητής, ου και επιθυμήσεις όσα το πλησίο σου εστί αγαπητό, ως μισής εταίρων υπηρήσεις, εις Θεός Μέγας, ως ο Θεός ημών. Και έψαχνε όλο το χωριό να βρει την ομπρέλα και λέει του διάκου, κοίταξε να βρούμε την ομπρέλα. Θα βάλεις, λέει, του την Κυριακή που θα είναι το κόσμο στην εκκλησία, θα πω τις 10 εντολές σιγά σιγά και την ώρα που θα φτάσεις στο ου κλέψεις, να κοιτάεις εσύ κάποιος θα κάνει κίνηση, του λέει, και θα τον καταλάβεις ότι μου κλέψε την ομπρέλα. Τα είπε ο παπάς, καταλέω σιγά σιγά τις 10 εντολές του. Τα είπε ο παπάς, σοριδόν, πήγε. Του λέει ο διάκος, όταν τέλειωσε η λειτουργία, του λέει, μα δεν μου έδωσες καιρό να δω. Άσε, του λέει, όταν έφτασε στην εντολή που έλεγε ου μηχεύσεις, θυμήθηκα που ξέχασα την ομπρέλα μου. Θυμούνται οι 10 εντολές.
Αυτή τη στιγμή όχι. Η κοινωνία ασχολείται με άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή με την τεχνολογία, με έτσι οι φάσεις. Ούτες 10 πόσες στηρούνται, ας πούμε. Πλην μηδέα. Μάλιστα. Εγώ έχω πολλές απορίες, αλλά θα αρχίσω από το τελευταίο, λέει, γιατί ο κόσμος τώρα ασχολείται με την τεχνολογία. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε τώρα τεχνολογία για να επικοινωνούμε. Δεν ισχύει επειδή είναι μέσω τεχνολογίας το ουμιχεύσεις. Ή δεν ισχύει επειδή είναι μέσω τεχνολογίας το ουκλέψεις. Συγγνώμη, με την τεχνολογία είναι πιο επικίνδυνο να μηχεύσεις. Είναι πιο επικίνδυνο να μπλέξεις. Είναι πιο επικίνδυνο να κλέψεις. Νομίζετε. Είναι πιο επικίνδυνο να ψευδομαρτυρήσεις. Είναι πιο επικίνδυνο να ξεχάσεις το Θεό με την τεχνολογία και να γίνει η τεχνολογία ο Θεός σου και το Facebook. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας. Τη χρησιμοποιώ και εγώ, τη μαθαίνω συνέχεια. Αλλά πραγματικά μας κουράζει λίγο και έτσι λίγο κουρασμένοι όπως γινόμαστε, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουμε κάτι που να μην είναι αυτό που πρέπει. Δηλαδή, ακόμα και το να σπαταλούμε το χρόνο μας ή να μιλάμε χωρίς λόγο ή να κουτσομπολεύουμε χωρίς λόγο στο Facebook. Και αυτό είναι μια αμαρτία. Οπότε... Είναι αμαρτία να... Κάνω παρένθεση τώρα. Είναι αμαρτία να κουτσομπολεύεις στο Facebook, ενώ δεν θα ήταν αμαρτία αν 5 γειτόνισσες μαζεύονται σε ένα σπίτι και ενώ πίνουν τον καφέ τους κουτσομπολεύουν. Και τα δύο, το ίδιο είναι. Α, εντάξει. Εξαρτάται βέβαια, αν είναι 5 γειτόνισσες και μόνο οι 5 ακούν την ώρα που κατηγορούν την άλλη γειτόνισσα, είναι μικρότερη αμαρτία παρά ένα Facebook που μπαίνουν μέσα χίλιοι. Έχει σημασία η έκταση. Έχει σημασία η έκταση, βέβαια. Και στην... ευσυνειδησία του ανθρώπου και την... Τι είναι αμαρτία? Αμαρτία είναι όταν κάνει κάποιος κακό στον εαυτό του και στον συνάνθρωπό του. Όπως έχουμε δει οι τρεις πρώτες εντολές, εγώ είμαι ο Θεός σου, δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, να μην κάνεις είδωλο άλλου Θεού, να μην λείψει το όνομα του Θεού σε επιματέο, να μην το χρησιμοποιήσεις, δηλαδή που λέμε συχνά «μα το Θεό», «ας το Θεό». Χρησιμοποιούμε συνέχεια το όνομα του Θεού χωρίς σπουδολόγο. Αυτό εννοεί αυτή η εντολή. Και βέβαια να μην ορκιζόμαστε, να μην χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού. Αυτές οι αμαρτίες δεν είναι αμαρτίες τόσο πολύ που έχουν σχέση με τον συνάνθρωπο. Βέβαια, αν έχουμε ένα Θεό και τον τιμούμε, τιμούμε και τον συνάνθρωπο μας. Έχουν σχέση και με τον συνάνθρωπο, αλλά περισσότερο με τον Θεό. Οι άλλες όμως έχουν. Η δικιά μας ευτυχία, δηλαδή μέσα από τις 10 εντολές, εξαρτάται από την ευτυχία που δίνουμε στον συνάνθρωπο μας, από την αναγνώριση και από την τιμή που του δίνουμε. Το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου είναι μια εντολή που έχει σχέση και με τον Θεό ως πατέρα, αλλά και με τους πραγματικούς μας γονείς. Και λίγο παρακάτω λέει, είναι εύση γέννεται και μακροχρόνιος εσύ επί της γης. Να είσαι ευτυχισμένος. Δύο πράγματα πηγάζουν καθαρά από αυτό τον νόμο του να τιμούμε τους γονείς μας. Είναι η μακροζωία και είναι και η ευτυχία. Και είναι παρατηρημένο ότι παιδιά που δεν τιμούσαν τους γονείς τους, όχι παιδιά μικρά, ενήλικες, και άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ ασεβείς στους γονείς, δεν πέρασαν ευτυχισμένοι και ούτε είχαν και μακροζωία. Δεν απειλεί κανέναν η Παλαιά Διαθήκη. Απλά είμαστε παιδιά αυτών που μας φέραν. Και όταν δεν σφάλουν... Ναι, έτσι όπως το θέσατε όμως, λειτουργεί λίγο εκβιαστικά. Έχω παραδείγματα γι' αυτό, βέβαια ίσως να μην πρέπει τώρα να αναφερθώ σε αυτά τα παραδείγματα. Είναι τρομερό. Μια φίλη της μητέρας μου παλαιότερα ήταν πολύ μορφωμένη, δεν αναγνώριζε όμως την μητέρα της, την έλεγε με το μικρό της. Καλή ώρα Κατερίνα, Νούλα, Κατερινούλα, ή ξέρω εγώ Αρετή, Αρετούλα, Τούλα. Δεν έλεγε ούτε καν μητέρα, ούτε το όνομα της μητέρας της. Δεν τους φρόντιζε. Και στο τέλος αυτή ειδικά η κυρία πέθανε πολύ νωρίς και δεν ήταν ούτε ευτυχισμένη, ενώ τα αδέρφια της όλα ακόμα ζουν. Βέβαια, τέτοια παραδείγματα μπορεί έχει πολλά. Σύμπτωση. Η μητέρα μου τότε μου είχε πει, βλέπεις, ήταν πολύ ασεβής και όλοι της λέγαμε και μπορεί να είναι σύμπτωσης. Όμως, μόνον όταν οι γονείς ασφάλουν, δικαιούμαστε σύμφωνα με τον νόμο της Αγίας Γραφής να μην τους υπακούμε. Μόνο όταν σφάλουν. Τώρα βέβαια θα πούνε οι ακουρατές ποιος... είναι που... Ναι, αλλά τώρα ένα παιδί, όχι ενήλικας, αλλά ανήλικος, στα 15 του, και τώρα θα βάλω στην κουβέντα και τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα αυτό. Μα εντάξει, ή μπορεί να είναι στα 5 του. Μπορεί να θεωρεί ότι όταν εγώ απαγορεύω στο παιδί μου να φάει κι άλλη σοκολάτα. Όχι, αυτό δεν είναι. Να νομίζει το παιδί ότι σφάλω. Άρα ποιος κρίνει
πότε σφάλει το παιδί, θα κρίνει πότε σφάλει ο γονιός. Ή μιλάτε για πιο σοβαρά ζητήματα. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Μάλιστα. Όταν η κυρία αυτή ήταν, είχε μια πολύ καλή θέση στην κοινωνία και όμως δεν τιμούσε καθόλου τους γονείς της. Δεν κατηγοράμε κανένα. Απλά ένα παράδειγμα, έτσι. Η εφηβεία και τα μικρά παιδιά είναι άλλο. Στην ενηλικίωση είναι που κρίνονται πολλά πράγματα. Όταν κανείς είναι έφηβος και είναι μικρό παιδί, έχουν ευθύνη οι γονείς του αν εφαρμόζει τον νόμο ή όχι. Μάλιστα. Οπότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο πλεγμένα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, ανοίξαμε πολλά. Ναι, πολλά μέτωπα. πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πάρα πολύ το κοινωνικό περιβάλλον και την κουλτούρα ενός τόπου. Παρακολουθώντας τον Γκάλοπ, ιδίως με τους νέους, εστίασα σε 2 με 3 εντολές. Το ου μη χεύσεις, ου κλέψεις και ου φωνεύσεις. Οι πλήστοι ξεχάσανε. Είναι οι πιο σύντομες. Σίγουρα είναι οι πιο σύντομες, πιθανόν είναι οι πιο διαδεδομένες. Και η 10 δεν έχει διαφορά. Αλλά είναι και κοινωνικά φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται έντονα στην εποχή μας. Η κλοπή, η μοιχεία. Και όταν λέω η μοιχεία, οι σχέσεις, δηλαδή πλέον η οικογένεια έχει χάσει αυτή τη δομή που είχε πριν 15-20 χρόνια. Και στην Κύπρο. Στην Κύπρο, ναι, σίγουρα. Η Κύπρος, μην ξεχνάμε ότι είναι μια από τις χώρες που έχουν αντιστοιχεία πληθυσμού ένα από τα μεγαλύτερα νούμερα σε αύξηση διαζυγίων τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Τώρα, φυσικά, κάποιος μπορεί να ρωτήσει, αυτά δεν συνέβαιναν πριν και συμβαίνουν τώρα. Θεωρώ και πιστεύω ότι συνέβαιναν. Απλώς δεν βγαίνανε προς τα έξω. Δηλαδή, η κοινωνία ήταν πολύ συντηρητική, υπήρχαν ταμπού. Δεν υπήρχαν και τα μέσα για να βγουν προς τα έξω κάποια πράγματα. Δεν υπήρχαν και τα μέσα και. Η κυπριακή κοινωνία, κατά τη δική μου άποψη, είναι και μια ιδιότυπη κοινωνία όσον αφορά την κουλτούρα της. Δηλαδή, αποτελεί μέλος της Ευρώπης, αλλά είναι και πολύ κοντά στην Ασία και ιδίως στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, επηρεάζεται κοινωνικοπολιτισμικά και από τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, αλλά επηρεάζεται παράλληλα και από τις μεσοανατολικές χώρες. Δηλαδή, πώς βλέπεις... μεταφράζεται αυτό? Μεταφράζεται ότι φαινόμενα κοινωνικά, όπως οι δυσκολίες μέσα στο γάμο, η μοιχεία, η κλοπή, η ανυπακοή, η μη τήρηση των κανόνων, κάποια στιγμή δεν βγαίναν προς τα έξω, γιατί η οικογένεια αποφάσιζε να πάρει το ρόλο όχι του τιμωρού, αλλά του νόμου και να πει ότι αυτά θα μείνουν μέσα και θα επιληθούν μέσα στην οικογένεια. Θεωρώ ότι πλέον αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η κοινωνία προχώρησε, επηρεαστήκαμε πάρα πολύ από δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες και ιδίως οι νέες γενιές. Και αυτό που είπε ο νεαρός τελευταίος για την τεχνολογία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πλέον μιλάμε για το Facebook, οι διάφοροι κοινωνικοί ιστοί μας λένε τι γίνονται και πού γίνονται τα πράγματα μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε ξέρουμε τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι συμβαίνει στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, χωρίς να χρειαστεί να πάμε. Και επηρεαζόμαστε από αυτές τις κοινωνίες χωρίς να ζούμε εκεί πέρα. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά φέρνουμε και φαινόμενα που συμβαίνουν εκεί μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Μάλιστα. Να αρχίσω να απαντώ κάποια τηλεφωνήματα. Ο πατήρ Απόστολος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Ο πατήρ Απόστολος μας ακούει? Καλησπέρα σας. Είστε στον αέρα. Παρακαλώ. Μάλιστα, εντάξει. Θα επικοινωνήσουμε. Ήδη η τεχνολογία μας προδίδει κάποτε. Συνήθως πάντα μας προδίδει. Μας είπε πριν, κύριε Δημοσθένους, ότι αυτό που προσέξατε ήταν ότι επικεντρώθηκαν στις εντολές οι οποίες αφορούν κυρίως τον συνάνθρωπό μας, τον άνθρωπο, και όχι αυτές που αφορούν το Θεό. Στον Γκάλο. Στον Γκάλο, ναι, που κάναμε. Ναι, αυτό είναι αξιοπαρατήρητο από πλευράς θεολογικής. Πολύ λίγοι είπαν ότι ένας είναι ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός. Εντάξει, ζούμε σε μια εποχή συγκριτική. Όμως ο Θεός είναι ένας. Τώρα θα μου πείτε τι σημασία έχει αν το λέμε ή αν δεν το λέμε ή αν το δεχόμαστε. Δεν ξέρω, έλεγε ο Πάτερ Κονάνος, αυτός ο καλός ομιλητής, ρήτορας ιερέας στην Ελλάδα σε μια ομιλία μια φορά, ότι δεν χρειαζόμαστε, λέει, να έχουμε μάθημα των θρησκευτικών. Στο Βυζάντιο δεν είχαμε. Και είναι αλήθεια. Και στα πρώτα χριστιανικά χρόνια δεν υπήρχε μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία.
Το μάθημα των θρησκευτικών γινόταν από τους γονείς. Όταν υπάρχει Θεός μέσα στους γονείς, αυτόματα μπαίνει και μέσα στα παιδιά. Αυτή η εντολή, μνήμη του Θεού, εγώ είμαι ο Θεός, εγώ είμαι μαζί σου, προχώρα, να έχεις μνήμη δικιά μου και εγώ θα σε βοηθώ. Αυτό το πράγμα δεν μπαίνει μέσα στο σχολείο, μέσα στο παιδί, μέσα άρα από το σχολείο. Άρα εσείς θα κάνατε την εισήγηση να μην διδάσκονται τα θρησκευτικά στα σχολεία μας? Όχι, όχι. Τον αντίον. Λέω την γνώμη του πατέρα Κονάνου ότι το μάθημα των θρησκευτικών δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Θεό ως ένα ο οποίος δίνεται λειτουργεί μέσα από τους γονείς. Ακριβώς, και τη διαπαιδαγώγηση. Άρα είναι πολύ βασική αυτή η εντολή. Μια άλλη βασική εντολή είναι το Σαββάτο για τους Εβραίους. Το οποίο δεν το ακούσαμε. Σε εμάς είναι η Κυριακή, ναι, δεν το είπαν οι περισσότεροι, ότι την Κυριακή πρέπει να την τιμούμε. Στο Ισραήλ και οι Εβραίοι γενικά σε όλο τον κόσμο, το πρωί του Σαββάτου, από το βράδυ της Παρασκευής, αρχίζει και λένε Shabbat Shalom. Η ειρήνη του Σαββάτου να είναι μαζί σου. Και εννοούν ότι το Σαββάτο δεν θα δουλέψουν πολύ. Θα πάνε στη συναγωγή. Αυτοί που δεν είναι πολύ θρησκευόμενοι θα πάνε να κάνουν εθελοντισμό. Ακόμα και οι πανεπιστημιακοί το Σαββάτο το έχουν κάτι διαφορετικό. Εμείς εδώ την Κυριακή δεν ξέρω, μερικές φορές που βρίσκομαι στο Ισραήλ για συνέδρια ή για διδασκαλία, ξεκουράζει αυτό το πράγμα μία μέρα της εβδομάδος να την αφιερώνεις σε κάτι τελείως διαφορετικό, σε προσφορά. Να πηγαίνουν για παράδειγμα και μιλάνε με τις γιαγιούλες, τους παππούδες, τους δίνουν πνευματική βοήθεια. Με τα παιδιά, σε οικογένειες που έχουν πρόβλημα γάμου πηγαίνουν εθελοντές. Εμείς βέβαια εδώ έχουμε τους συμβούλους οικογένειας, οι οποίοι είναι επαμοιβοί. Είναι καλό πράγμα να έχεις μια μέρα την οποία να την δίνεις στο συνάνθρωπο σου, αλλά μέσω του Θεού. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα σας, είσαι στον αέρα. Ο πατήρ Απόστολος. Ναι. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Εγώ έχει εδώ και 45 χρόνια μια ιερέας. Μάλιστα. Διδάσκω κατοικητικό στα παιδιά, αλλά βλέπω χρόνο με το χρόνο να φτύρεται αυτός ο θεσμός. Γιατί οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους μαθηματικά, αγγλικά, κολύμπιν, ποδόσφαιρο και άλλα πράγματα τα οποία τα παιδιά είναι καλών, αλλά τους στερούν το πιο βασικό. Στερούν τους τον Χριστό. Ο Χριστός είναι η μοναδική των άνθρωπων ελπίδα, διότι εντολήν λέγει ο Χριστός, δίδω ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους. Και η συμβουλή μου είναι τα παιδιά από την οικογένεια ξεκινούν να γίνουν συγκαλοί άνθρωποι. Να μην, πολλές φορές ακούω δεν τα σχολεία αυτές είναι άλλοι, αυτές είναι άλλοι, δίνουν το γονέον. Οι γονείς περισσότερο έχουν την ευθύνη, γιατί πρέπει να διδάξουν τα παιδιά τους. Και τους συμβουλεύω, όταν έρχονται στην εκκλησία, τα παιδιά σας κοινωνούσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού. Το ίδιο να τους στέλνετε και στον πνευματικό, ο οποίος θα τους συμβουλεύσει πως να κοινωνά με ευλάβεια, αλλά και να λέγει τις δικές του αμαρτίες, όπως προηγουμένως άκουσα κάποιον, λέγει το Πάτερ ημών, και φύγε το μυθόγι, και εμείς είναι εγγύηση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς, αλλά ως και εμείς αυτοί εμείς το φιλέτες ημών, έπρεπε να πει, εξήγασε τα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, άρα είναι η αγάπη των γονιών προς τα παιδιά. Αν αγαπάς τα παιδιά σου, δίδαξε τα. Να μάθουν τον Χριστό, να αγαπούν τον Χριστό. Λέω, διότι Χριστός Θεός αγάπης. Και επειδή η τεχνολογία εμπήκε για καλά μέσα μας, είναι δύσκολο να ξεδωθεί. Πρέπει να ξεκινήσει από το σπίτι και ειδικά ακόμα από τα σταθμούς που μπαίνουν τα παιδιά τους 6 μηνών, νούχρονο. Από εκεί ξεκινά ο άνθρωπος να ενορφώνεται. Αλλά εάν στο κατοικητικό, είτε στο σχολείο νηπιαγωγείου που πηγαίνει παιδί μικρό, όταν οι δασκάλες δεν είναι σωστές ή στην υποδοχή τους, δεν θα κάνουν παιδιά την κοινωνία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε παρακαλώ πάρα πολύ. Χαίρετε. Κατηχητικό δεν θα μπορούσε να γίνει μέσω διαδικτύου? Ασφαλώς. Το πρόβλημα μας εδώ είναι. Γιατί να μην χρησιμοποιείς η Εκκλησία την τεχνολογία με τρόπο που να φέρει να απευθυνθεί σε αυτές τις χιλιάδες, τις δεκάδες χιλιάδες Χριστών, για να μεταφέρει τα σωστά μηνύματα? Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας και το πρόβλημα μας είναι με το διαδίκτυο ότι υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες χριστιανικές, αλλά οι περισσότερες είναι από αιρετικές ομάδες.
και δεν είναι από Ορθόδοξες. Mm. Οπότε μπαίνεις μέσα και βρίσκεις για τους Ευαγγελικούς της Αμερικής, για τους Μορμόνους. Άρα... χρειάζεται η Ορθόδοξη Εκκλησία να γίνει πιο... σύγχρονη. Σύγχρονη, ασφαλώς πιο σύγχρονη, αλλά ακόμα πιο πολύ. Να κάτσει να μάθει τεχνολογία, να μάθουμε οι θεολόγοι και οι ιερείς. Τεχνολογία βέβαια δεν είναι θέμα θεολόγων και ιερείων, είναι θέμα της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας ως ίδρυμα. Η αρχή πρέπει να γίνει. Η αρχή, βέβαια. Η αρχή και η εξουσία της Εκκλησίας να οργανώσει αυτά τα πράγματα, γιατί εκεί θα γίνεται πολύ πολύ καλό έργο. Εάν, θα ήθελα όμως, αν με επιτρέπετε, σε αυτά που είπε ο ιερέας, να σταθώ και στην τελευταία εντολή. Συμφωνώ και με το κατηχητικό και με όλα. Βέβαια, η Εκκλησία το κάνει, η θρησκεία μάλλον το κάνει για τη χαρά του ανθρώπου. Αν κάποιοι μας ακούν που δεν είναι πιστοί, δεν χρειάζεται να τα εφαρμόσουν. Δηλαδή, η Εκκλησία και η θρησκεία εργάζεται για το καλό του ανθρώπου, αλλά του ανθρώπου ο οποίος το κατανοεί και το θέλει. Mm-hmm. Δεν είναι προσελητισμός και δεν είναι τίποτα υποχρεωτικό. Η τελευταία εντολή, η οποία λέει να μην πεθυμίσεις κάτι που το έχει ο πλησίον σου, είναι πάρα, πάρα πολύ βασική. Και φαίνεται ότι είναι αυτή η εντολή η οποία σοριδών. Καταπατείται από τους ανθρώπους σήμερα. Καταπατείται, μάλλον έχει γίνει αιμονή στους περισσότερους στην κυπριακή κοινωνία. Θέλω να συζητήσουμε αυτή την τελευταία εντολή στη συνέχεια, αφού πρώτα απαντήσω και στον κύριο Κώστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Ναι. Δύο ερωτήσεις έχω προς τους καλεσμένους σας, αγαπητοί. Η πρώτη. Ο Θεός μας έδωσε δια του Μωυσέως 10 εντολές και η πρώτη και η καλύτερη ήταν μια προτροπή: μην αγαπήσετε άλλο Θεό εκτός από εμένα. Ήταν γιατί εγνώριζε την αδυναμία του ανθρώπου και ήξερε ότι ο κάθε ένας μας θα έχει τον δικό του Θεό κάποια στιγμή. Και η δεύτερη η ερώτησή μου: γιατί σαν χριστιανοί ασχολείστε με τις 10 εντολές για να παρουσιάσετε τι σημαίνει αμαρτία και τι σημαίνει οτιδήποτε άλλο, εφόσον έχουμε τη χριστιανική διδασκαλία που είναι πιο ολοκληρωμένη σχετικά με αυτό? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Από την τελευταία, ο Χριστός ήρθε να συμπληρώσει τον νόμο, δεν τον κατάργησε. Και οι 10 εντολές είναι κάτι πολύ βασικό, πολύ ολοκληρωμένος κώδικας. Θα μπορούσαμε, αν φέρναμε ένα κώδικα σημερινό του οικογενειακού δικαίου, του δημόσιου δικαίου. Να έχει 110 εντολές. Πολιτικό. Όμως αυτές οι εντολές βασίζονται όλες πάνω σε αυτές τις 10 εντολές. Αυτές οι 10 εντολές είναι ένας ολοκληρωμένος κώδικας που μπορεί να κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο και να μην κάνει παραβάσεις. Ταύτα έδι πίσεκα και να μην φαίνεται. Γιατί να ξεχάσουμε τις ρίζες μας της Παλαιάς Διαθήκης? Διότι ο μονοθεϊσμός ξεκινά από την Παλαιά Διαθήκη, από το Μωσαϊκό. Δίκαιο. Από εκεί το πήραν και οι μουσουλμάνοι, το πήραν και οι άλλες θρησκείες. Οπότε δεν είναι καλό μόνο να βασιζόμαστε στην Καινή Διαθήκη. Δεν παίρνουμε τους πολέμους, δεν παίρνουμε το κακόν αντικακού, το οδόντα αντιοδόντος που είχαν οι Εβραίοι. Παίρνουμε μόνο τα καλά. Οι 10 εντολές όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αντιπαρέλθει. Η πρώτη ερώτηση... Ναι, ήταν για τον Θεό. Ναι, να ακούσουμε, ναι. Όμως και... Να απαντήσω λίγο στη δεύτερη ερώτηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν κάποιος διαβάσει τις 10 εντολές και προσπαθήσει να τις ενσωματώσει στη σημερινή κοινωνία, σε μια κοινωνία που σίγουρα δεν έχει καθόλου τα χαρακτηριστικά που είχε η κοινωνία του τότε φυσικά και μια κοινωνία πριν 30 χρόνια, αυτό που θέλω να πω ότι είναι, αν δούμε τις 10 εντολές, μιλάνε για σεβασμό, για εκτίμηση, για τη γνώση του εαυτού. Δηλαδή θα πρέπει λίγο να τις δούμε πιο ευρέως και να προσπαθήσουμε να τις προσαρμόσουμε σε σημερινή κοινωνία. Σε μια κοινωνία που είναι η κοινωνία της ύλης, της πληροφορίας, των πολύ γρήγορων σχέσεων. Άρα, έτσι, εν κατακλείδη, θα πρέπει να δούμε ότι μιλάνε για σεβασμό, για εκτίμηση, για όρια, για κανόνες. Δεν θα πρέπει να μείνουμε στις εποχές που οι 10 εντολές δημιουργήθηκαν ή σε εποχές πριν 100 ή πριν 50 χρόνια. Θα πρέπει λίγο αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι η Εκκλησία σαν ίδρυμα, σαν μια οργάνωση, ενώ οργάνωση Μητροπόλης, τα κατηχητικά, να έρθουν να δούνε ποιες είναι οι απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας και πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε για να φέρουμε κοντά μας αυτό το νέο κόσμο που λέμε. Γιατί δεν μπορούμε να πλησιάσουμε παιδιά τα οποία πλέον έχουν άλλα ενδιαφέροντα και δεν φταίνουν τα παιδιά. Φταίει η ίδια η κοινωνία, το καπιταλιστικό σύστημα που τους έχει οδηγήσει εκεί πέρα. Mm-hmm. Άρα ίσως απαντώντας σε αυτό το κομμάτι, είναι ίσως θα πρέπει να δούμε αυτές τις 10 εντολές με μια πιο πανανθρώπινη οπτική γωνία και να τις μεταφράσουμε, να τις προσαρμόσουμε λίγο στη σύγχρονη κοινωνία. Μην μείνουμε...
Αν με επιτρέπετε, συμφωνώ μαζί σας ότι φταίει το σύστημα, όμως οι θεσμοί έχουν υποχρέωση να εξυγχρονίζονται. Και η υποχρέωση τους είναι τόσο μεγάλη που αν δεν εξυγχρονίζονται κάνουν εκείνοι αμάρτημα. Δηλαδή, εάν η Εκκλησία δεν εξυγχρονίζεται με το να χρησιμοποιεί την τεχνολογία, αυτό είναι αμάρτημα, γιατί αφήνει τον κόσμο να φεύγει, τα νέα παιδιά. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό ενός μικρού παιδιού? Να φεύγει, να πάει να εξερευνήσει το δωμάτιο, το σπίτι, την αυλή, τον κόσμο, την τεχνολογία. Εκεί πέρα είναι που η Εκκλησία έχει ένα ρόλο. Άρα, εμείς που λέμε ότι πιστεύουμε και ότι ανήκουμε στην Εκκλησία, θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς βοηθούμε τους αρχηγούς της Εκκλησίας, γιατί είναι θέμα λεφτών. Γι' αυτό λέω συνέχεια τους αρχηγούς. Δεν μπορεί ο κόσμος να ζητεί ανεβή για να φτιάξουν μια ιστοσελίδα στην ενορία, στη γειτονιά. Θα πρέπει η Εκκλησία να το κάνει. Ναι. Δεν μπορεί η Εκκλησία να το κάνει. Η Εκκλησία μπορεί να το κάνει και πρέπει να το κάνει. Και αν δεν το κάνει, εκεί είναι η αμαρτία, η οποία είναι κοινωνική και συλλογική. Δεν είναι μόνο προσωπική. Μάλιστα. Θέλετε να απαντήσετε στο πρώτο ερώτημα του, για, που αφορούσε το Θεό του κ. Κώστα? Παρακαλώ. Προχωρούμε. Απαντήστε εσείς. Ο άνθρωπος τίνει να κάνει Θεό, μικρούς θεούς, από το μηδέν. Βλέπει μέσα στο ποτήρι κάτι διαφορετικό και λέει, πω, αυτό είναι θαύμα. Τι είναι μέσα στο ποτήρι? Έγινε αυτό, αυτό είναι θαύμα. Είναι αυτή η επιρρεπής συνείδηση του ανθρώπου να φτιάχνει μικρούς θεούς ή και μεγάλους θεούς και να ξεχνά τον πραγματικό Θεό. Και σήμερα βλέπουμε ότι και η μαγεία έγινε θρησκεία, η παραψυχολογία έγινε θρησκεία, οι αιρέσεις γίναν θρησκείες, το λεφτά και η δόξα γίναν θρησκεία, έγινε θεός. Ο μεγαλύτερος θεός σήμερα είναι η δόξα. Βλέπουμε τόσα πολλά σπάνια πράγματα. Ανθρώπους που είναι άρρωστοι, που τι να πει κανείς, δεν θέλω να μην περιγράφω, μιλώ για άλλες χώρες βέβαια. Ναι. Άνθρωποι που είναι τιμωθένατε και βάλουν υποψηφιότητα για πρωθυπουργοί. Η δόξα έγινε Θεός πλέον. Ο Θεός το ήξερε τότε και το έδωσε ως πρώτη εντολή ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ο Θεός ένας είναι, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ του αληθινού. Τα άλλα όλα είναι υγιεινά. Πρέπει να τα ελέγξουμε. Ο άνθρωπος είναι τόσο σοφός που μπορεί να ελέγξει τα υπόλοιπα. Να μην τα κάνει Θεούς, να τα χρησιμοποιήσει για το καλό. Μάλιστα. Η κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μαρία, είσαι στον αέρα. Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Αφορά το σημερινό μας θέμα. Ναι, με τα θρησκευτικά στα σχολεία. Α, εντάξει, είναι παρεμφερές, αλλά παρακαλώ. Πέστε μας. Πριν λίγο καιρό είχαμε κάποιο πρόβλημα με την καθηγήτρια στα θρησκευτικά. Ήρθε η κόρη μου σπίτι και μου είπε ότι η καθηγήτρια τους στα θρησκευτικά τους είπε ότι να μην πιστεύεστε τους γονιούς σας. Δεν σας λένε πάντα την αλήθεια. Ο Χριστός σταυρώθηκε για σας και δεν υπάρχει κάποιος γονιός που θα το κάνει αυτό για το παιδί του. Αυτά δεν είναι πράγματα να τα λένε κάποιοι καθηγητές στα σχολεία. Αν είναι έτσι, προτιμώ να μην κάνουν θρησκευτικά, να πηγαίνουν στην εκκλησία, αν είναι κάθε Κυριακή, να τα μαθαίνουν. Και σας το μετέφερε το παιδί σας αυτό, όπως έγινε? Ναι, πήγα στο σχολείο, βρήκα την διευθύντρια, μίλησα μαζί της και της είπα, αν ξανασυμβεί οτιδήποτε, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Μάλιστα, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Εντάξει, αυτό μετέφερε το παιδί στο σπίτι. Δεν ξέρω και σε τι ακούτε στον έξω κόσμο συμβαίνει, αλλά πραγματικά ορισμένα πράγματα υπάρχουν, κάποιες γραμμές που πρέπει να, κάποιες ισορροπίες που πρέπει να κρατούμε. Γιατί αυτό μεταφέρει εντελώς λαθασμένα μηνύματα σε ένα παιδί από ένα θεολόγο. Έτσι. Ναι, σίγουρα. Συγχύζουμε στο τέλος τα παιδιά. Καλά, τα παιδιά γενικά συγχύζονται. Ναι, αλλά δεν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ του Χριστού και των γονιών μας. Δεν είναι επιλογή. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο και είναι μια συνύπαρξη. Βέβαια, δεν έχουμε και την θεολόγο να μας πει, να μην τη δικάσουμε χωρίς να είναι. Αλλά θα πούμε καυστικά πράγματα. Από τη στιγμή που δεν έχει αναφερθεί ούτε ποιο σχολείο είναι, ούτε ποιο θεολόγος είναι και μιλάμε για ένα γενικότερο παράδειγμα. Εγώ θα το έβαζα λίγο γενικότερα και θα έλεγα ότι σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, ακόμα και στον χώρο των καθηγητών και στους θεολόγους, υπάρχουν και καλοί επαγγελματίες, υπάρχουν και κακοί επαγγελματίες. Χωρίς να κρίνω τη συγκεκριμένη θεολόγο, γιατί δεν ξέρουμε αυτό που είπε. Αν όντως είπε αυτό. Αν όντως το είπε. Δυστυχώς δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων.
αγγελικά πλασμένοι ή ιδανικά πλασμένοι, και υπάρχουν και οι καλοί επαγγελματίες, υπάρχουν και οι επαγγελματίες οι οποίοι παρεμηνεύουν κάποια πράγματα και είναι κάπως απόλυτη τη απόψη. Και είναι και ευκαιρία για εμάς τους γονιούς να μαθαίνουμε να αναπτύσσουμε κρίση στα παιδιά μας. Και λογική δική τους, να τους εκπαιδεύουμε στο να αναπτύσσουν τη δική τους κρίση και λογική, ώστε από μόνοι τους να μάθουν να φιλτράρουν όποιες πληροφορίες παίρνουν. Ναι, κύριε Δημοσθένη. Αν με επιτρέπετε να πω μια ομή πραγματικότητα, μόνο τα 30% των θεολόγων που έχουμε σήμερα στην εκπαίδευση στην Κύπρο και κάπου τα 15% στην Ελλάδα είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να σπουδάσουν θεολογία. Οι υπόλοιποι ήταν υποψήφιοι φοιτητές οι οποίοι δεν πέρασαν σε άλλες σχολές και πέρασαν στη θεολογική γιατί ήταν χαμηλή βάση. Αυτοί οι άνθρωποι, ό,τι και να τους κάνεις, εάν δεν ήταν φιλότιμοι να κάτσουν να διαβάσουν και να τους αρέσει αυτό το επάγγελμα, δεν θα το κάνουν. Θυμούμαι μια φορά που είχα πάει σε ένα σχολείο να κάνω ένα σεμινάριο και το πρώτο πράγμα που μου είχε πει ο διευθυντής είναι: έχουμε μια θεολόγο η οποία έρχεται με την τεκολτέ και σκανδαλίζει τα παιδιά. Φαίνονται. Καταλάβατε τι. Ναι. Λέω τι να την κάνουμε. Πήγα, την είδα, μόλις με είδα, αμέσως κατάλαβα. Η κυρία αυτή δεν ήθελε να είναι θεολόγος. Σπούδασε. Μου λέει: δεν μπορώ να τα χάσω όλα. Αρετή μου λέει, δεν μπορώ να τα χάσω όλα. Εγώ έχω την εμφάνισή μου. Λέω, μα θα σε χάσουν εσένα από το σχολείο, θα σε κάνουν μετάθεση. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό τώρα η εμφάνιση είναι κάτι πολύ μικρό, είναι το τσόφλι του αυγού. Έχει και πιο ουσιαστικά θέματα. Πάλι θα πω για την Εκκλησία ως γήινη οργάνωση, η οποία θα έπρεπε να έχει ένα συμβούλιο και να ελέγχονται οι καθηγητές, όχι μόνο οι θεολόγοι, και οι φιλόλογοι και οι μαθηματικοί. Θα έπρεπε να έχουμε, όπως σε κάποιες άλλες χώρες, κοινοτικό σύστημα ελέγχου των σχολείων και των καθηγητών, να μην έχουμε την επετηρίδα που όποιο έρθει η σειρά θα διορίζεται, ή ακόμα κι αν είναι η επετηρίδα, που είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο με αυτόν τον κατάλογο διοριστών, θα έπρεπε να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να κάνουν αξιολόγηση αυτών των ανθρώπων που θα διδάσκουν το συγκεκριμένο μάθημα, αν πραγματικά μπορούν, αν έχουν γνώση, αν έχουν ήθος και χαρακτήρα. Αν αυτό το πράγμα γίνει. Πόσο χρονοβόρο θα ήταν αυτό? Όχι, θα μπορούσε με την τεχνολογία. Και ο κατάλογος των διοριστών θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος. Με την και τα σχολεία χωρίς καθηγητές. Ο κατάλογος των διοριστών ούτως ή άλλως θα πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθεί αν θέλουμε να έχουμε καλό εκπαιδευτικό σύστημα. Το θέμα όμως είναι και παραμένει με το θέμα, με το μάθημα των θρησκευτικών, αλλά όχι μόνο με το μάθημα των θρησκευτικών. Πρέπει, είναι και, εντάξει, να μην πούμε για τους κοινωνιολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς, που είναι τόσο ανάγκη να έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς, και όλοι πάνε κοινωνιολόγοι και μετά διορίζονται κοινωνιολόγοι ως κοινωνική λειτουργία. Αλλά δεν έχουν τις γνώσεις που θα μπορούσαν να συμπαρασταθούν στα παιδιά και στους ανθρώπους. Ποιος να κάνει το μάθημα της ψυχολογίας στα σχολεία? Θα το κάνει ο φιλόλογος, ο μαθηματικός ή ο κανονικός ψυχολόγος? Αν θέλουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να κάνει τους ανθρώπους να έχουν γνώση και να είναι χαρούμενοι, θα πρέπει να επιστρέψουμε ξανά στις ειδικότητες και στα συμβούλια που θα αξιολογούν. Η κυρία Στέλλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Στέλλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε. Άκουσα την κυρία Δημοσθένους σχετικά με την εντολή του τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και είπε ότι κάποιον πρόσωπο που έδειξε να θέλει προς τους γονείς του είχε τιμωρηθεί, πιστεύει κτλ. Θα ήθελα να ρωτήσω, παρακαλώ, όταν κάποιοι γονείς δίνουν το παιδί τους για υιοθεσία, αυτοί οι γονείς πρέπει να τιμούνται? Και όταν δίνουν το παιδί τους χωρίς ουσιαστικό λόγο, δηλαδή όταν δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, όταν υπάρχουν άλλα αδέρφια στην οικογένεια τα οποία σπουδάζουν και τα οποία μεγαλώνουν καλά. Και δούμε το παιδί του σε κάποια οικογένεια η οποία, εντάξει, λόγω του δεν είχε παιδιά, εντάξει, ναι, με το παιδί δεν στερήθηκε τίποτα, αλλά μεγαλώσε σε έναν υπερπροστατευτικό περιβάλλον, στερήθηκε τα αδέρφια του κτλ. Δεν γνώρισε αδέρφια, γνώρισε όταν ελικιώθηκε. Ενώ ήταν πολύ καλός μαθητής, μαθήτρια, μια περιπτώση, δεν του δόθηκε και να σπουδάσει και τα λοιπά, να διέξει από το σπίτι του, γιατί οι γονείς λόγω του χαρακτήρα τους μπορεί και να μην το ήθελαν, δεν ήταν από κακία. Το κρατούσαν περιορισμένο σε έναν περιβάλλον για να μην το χάσουν, για να μην πάθει κάτι το παιδί εκείνο. Και η απορία μου είναι, εκείνο το παιδί τους γονείς πρέπει να τιμά και κάνει αμαρτία αν δεν τιμά τους γονείς που του έδωσαν και υιοθεσία.
Δηλαδή, ή αν έχει κάποια αρνητικά συναισθήματα ή αν δεν νιώθει τίποτε, ας πούμε, αισθήματα για αυτούς, ή μπορεί να τους μισεί κατά βάθος. Είναι εκείνο το παιδί που θα έχει επιπτώσεις από τη θρησκεία μας, θεωρείται αμαρτωλών. Έχετε θίξει ένα σπουδαίο ζήτημα, κυρία Στέλλα, και διαρωτώ με κατά πόσον, διότι μιλάτε πολύ έτσι με πάθος, αν αποτελεί και δική σας προσωπική εμπειρία αυτό. Μάλιστα, ναι. Δεν έχω πρόβλημα να το πω. Αποτελεί δική μου προσωπική εμπειρία. Και αλήθεια είναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω, ούτε ντρέπομαι να το πω, διότι δεν νιώθω ότι πράττω και λάθος. Δεν νιώθω ότι πρέπει να τιμώ τους γονείς μου που με έδωσαν και υιοθεσία. Για τους γονείς που με μεγάλωσαν, δεν έχω αρνητικά συναισθήματα. Εντάξει, έκαναν και αυτοί, πιστεύω ότι τους τιμώ, παρόλο που έκαναν τα λάθη τους και τα λοιπά, γιατί κάπου τους καταλαβαίνω, δεν είχαν άλλον παιδί, δεν το έκαναν που κακίαν ίσως. Ναι. Σίγουρα δεν το έκαναν που κακίαν, όχι ίσως λάθος ίσως που είπα. Μάλιστα. Αλλά γιατί έτσι πίστευα ότι είναι καλύτερος τρόπος για να μην πάθει κάτι το παιδί κτλ. Ευχαριστούμε που καλέσατε. Ποιους γονείς λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Στέλλα. Ποιους γονείς λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας. Ποιους γονείς λοιπόν να τιμά. Αυτό είναι ένα θέμα και ευχαριστούμε που το μοιράστηκε μαζί μας και έχει πολλά παιδιά τα οποία νιώθουν έτσι, ειδικά σήμερα που υπάρχουν αρκετές υιοθεσίες και είναι καλό να υιοθετούν παιδιά παρά να γίνονται εχθρώσεις. Προηγουμένως είχα πει ότι πρέπει να τιμούμε ως νόμο, ως μία εντολή τους γονείς μας όταν αυτοί δεν σφάλουν. Η κυρία που τηλεφώνησε η τηλεθεατρία είναι αρκετά όρημη και από τα λόγια της φαίνεται ότι έχει εντοπίσει πού έγιναν κάποια σφάλματα. Και πολύ συνειδητοποιημένη. Ακριβώς. Και χωρίς οποιοδήποτε κόμπλεξ να κουβαλάει. Ακριβώς. Και πολύ σωστή σε αυτά που λέει. Οπότε ξέρει ποιους να τιμά, ξέρει ποιους να αγαπά. Οι γονείς που υιοθετούν σήμερα έχουν περισσότερα προβλήματα από ότι οι γονείς οι πραγματικοί. Γιατί δεν θέλω να δικαιολογήσω και τώρα πάω ένα βήμα παραπέρα. Έχω φίλες που υιοθέτησαν παιδάκια. Τα παιδάκια όταν γίνουν στην εφηβεία και ξέρουν ότι είναι υιοθετημένα, δεν κάθονται κάτω, δεν είναι παιδάκια. Είναι ενήλικες, σχεδόν επαναστάτες. Τα δικά μας παιδιά μπορούμε να τους πούμε αυτό είναι το καλό σου. Εγώ είμαι η μητέρα σου, θα το κάνεις. Εγώ είμαι ο πατέρας σου. Και πάλι δεν μας ακούνε. Οπότε το άλλο το παιδάκι που θα είναι ξένο και θα πει εσύ δεν με γέννησες, δεν με πονάς και θα ανακατώνεται όλο το σόι και θα λέει και η γειτονιά μα το παιδάκι είναι υιοθετημένο. Για μια καλή ανατροφή όμως χρειάζεται αυστηρότητα, χρειάζεται πειθαρχία, χρειάζεται αγάπη. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον χριστιανισμό, όμως έχουμε και την εξομολόγηση. Αν κάποιος κάνει ένα λάθος, μπορεί να πάει να εξομολογηθεί. Και αν έχει συναισθήματα τα οποία δεν είναι αυτά που θα πρέπει να είναι, μπορεί να παρακαλέσει το Θεό: Θεέ μου, θυμάμαι μια φορά δεν μπορούσα να αγαπήσω κάποιον, ο οποίος μου είχε κάνει μεγάλο κακό και μου είπε ένας γέροντας, ο πνευματικός μου, λέω ότι τον αγαπάς, να συμπεριφέρεις έτσι ώστε σαν να τον αγαπούσες και να λες Θεέ μου βοήθησε με να έχω αγάπη μέσα μου, να μην έχω μίσος. Και μετά από αρκετή προσπάθεια, μετά από ένα χρόνο κράτησε αυτό το πράγμα, τότε ένιωσα να μου φεύγει αυτή η αντιπάθεια. Έχετε πείσει τον εαυτό σας. Είναι πολύ δύσκολο όταν μιλάμε για πνευματική ζωή. Είναι πολύ δύσκολο. Λεφτά μπορεί κανείς να τα αποκτήσει, την υγεία μπορεί να την αποκτήσει, εάν βοηθήσουν συγκυρίες ο Θεός και η φύση. Τα συναισθήματα όμως και την πνευματική ζωή είναι πολύ δύσκολο. Εκεί είναι πόνος. Είναι αμαρτία όμως, ερωτά η Στέλλα, η φίλη Στέλλα, να μην, που δεν ακολουθεί την πρώτη αυτή εντολή, ούτε σε ό,τι αφορά τους. Εάν έσφαλαν και αυτή ξέρει, αυτή ίδια ξέρει και όχι μόνο, πάντα πρέπει να έχουμε και κάποιον άλλο. Συγγενή Διαθήκη λέει όπου δύο ή τρεις αποφασίζουν στο εμών όνομα, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Ο Θεός δηλαδή. Πρέπει πάντα να έχουμε συμβούλους. Πολλές φορές μπορεί κάποιος στην οικογένεια μου να κάνει ένα λάθος. Πρέπει να έχουμε κάποιον άλλον, ένα-δύο άλλους που να μας πούν ναι πραγματικά αυτό ήταν λάθος και μετά να αρχίσουμε. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Παρακαλώ κύριε Παναγιωτόπουλε. Νομίζω είναι ένα πολύ λεπτό θέμα και θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί πώς το απαντήσουμε. Δηλαδή, άκουσα την ακροάτρια και σίγουρα συμμερίζομαι πιθανόν και θυμώ ή απογοήτευση μπορεί να έχει για τους φυσικούς της γονείς. Αλλά θα πρέπει να δούμε και ορισμένες φορές κάτω από ποιες περιστάσεις γίνεται μια υιοθεσία, γιατί ένα παιδί χρειάζεται να φύγει από την οικογένειά του.
Μπορεί να έχουμε γονείς που να είναι πραγματικά ανίκανοι, ψυχικά ανίκανοι να μεγαλώσουν ένα παιδί. Από ό,τι κατάλαβα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υπήρχε κάποιο τόσο ακραίο. Τόσο ακραίος λόγος, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα της φίλης τηλεθεάτρια. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να δούμε κιόλας είναι ότι νομίζω ότι τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αυτούς που πραγματικά σε μεγαλώνουν, τιμάς. Αν οι φυσικοί σου γονείς δεν μπορούσαν να σε μεγαλώσουν, τότε σίγουρα θα είσαι σε εκεί. Σε έχουν φέρει όμως τον κόσμο. Σε φέραν στον κόσμο, αλλά από εκεί. Σκέφτεται κανείς, αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα ήμουν εγώ στον κόσμο. Ναι, σίγουρα, αλλά έχουμε πάρα πολλοί γονείς που θεωρούνται ανίκανοι και νομικά, αλλά και ψυχολογικά να μεγαλώσει ένα παιδί. Ναι. Τι σημαίνει, θα αφήσουμε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, έχουμε ιδρύματα που είναι γεμάτα με παιδιά που φύγαν από τις οικογένειές σου, γιατί οι γονείς ήταν ανίκανοι να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Τι σημαίνει, ότι όταν αυτά τα παιδιά θα υιοθετηθούν, δεν θα τιμήσουν τους γονείς που τα μεγάλωσαν, που τα ανάθρεψαν. Και κατά μένα, ο γονιός που υιοθετεί πρέπει να αγαπήσει το παιδί του σαν ένα παιδί δικό του. Γονείς οι οποίοι θεωρούνται στη συνέχεια ανίκανοι να, για αυτούς τους λόγους που είπατε, να μεγαλώσουν το παιδί τους, σφάλουν επειδή ενώ ήξεραν ότι είναι ανίκανοι ή ήταν ανίκανοι, έφεραν στον κόσμο το παιδί, ή θα έσφαλαν περισσότερο αν δεν επέτρεπαν με το γνωστό τρόπο να μην έρθει στον κόσμο αυτό το παιδί? Πότε θα έσφαλαν και πότε όχι, κυρία Δημοσθένος? Η έκτρωση είναι φόνος. Δεν θα πρέπει να κάνουμε εκτρώσεις. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Αν δεν υπάρξει αντισύλληψη, κάποιος ο οποίος ξέρει ότι έχει μια κληρονομική αρρώστια και δεν μπορεί να κάνει παιδί. Μια κληρονομική πολύ άσχημη αρρώστια. Θα μπορούσε να πάει να εξομολογηθεί και να εφαρμόσει κάποια αντισύλληψη. Όταν φέρνεις παιδάκι στον κόσμο, μετά είσαι υπεύθυνος για αυτό το παιδάκι. Όταν όμως δεν μπορείς να το μεγαλώσεις, ασφαλώς και θα το υιοθετήσεις σε κάποια άλλη οικογένεια για το καλό του παιδιού. Δεν θα πρέπει το παιδί να μείνει σε μια οικογένεια. Ένα παιδάκι είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Ένα παιδάκι μπορεί να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, ως ένας καλός κυβερνήτης. Ένας είναι ο σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά μπορεί να γίνει ένας σύγχρονος μεγάλος ευεργέτης. Το ουμιχεύσει στην κυπριακή κοινωνία του σήμερα είναι έτσι ψηλά στα, με κόκκινα γράμματα, κύριε Παναγιωτόπουλε? Κρατήστε αυτό το γέλιο μετά τις διαφημίσεις. Μάλιστα. Σας άφησα με ένα χαμόγελο, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί πήγαμε στην εντολή ουμιχεύσεις. Και η ερώτηση μου ήταν κατά πόσον αυτή η εντολή εισακούεται από την κυπριακή κοινωνία του σήμερα ή παρακούεται? Σε γενικές γραμμές δεν είμαι απόλυτος, αλλά θα πω ότι μάλλον παρακούεται. Μάλλον δεν εισακούεται. Η εμπειρία μου και σαν κλινικός είναι ότι έχουμε αρκετές περιπτώσεις οικογενειών που διαλύονται ή που έχουμε αυτή την εντολή, όχι το ου μιχεύση, το ου το βγάζουμε. Υπάρχει η μοιχεία, αυτό που θα το πούμε έτσι πολύ, η απιστία. Mm-hmm. Οι παράλληλες σχέσεις. Θα το δούμε όμως λίγο πιο βαθιά. Δηλαδή, πολλές φορές πάντα γυρνάω και λέω, παρόλο που είναι μια εντολή πολύ σημαντική και για τη λειτουργία και δομή της οικογένειας, ότι τι είναι αυτό που οδηγεί έναν άνθρωπο να φτάσει σε αυτό που λέει αυτή η εντολή, στο μοιχεύω, όχι στο ουμιχεύω. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε πιο βαθιά. Γιατί ένας άνθρωπος αναγκάζεται να πάει σε μια άλλη σχέση? Πιθανόν κάτι δεν του δίνει αυτή η σχέση. Εγώ το βλέπω περισσότερο από αυτή τη σκοπιά. Μια κλειστή κοινωνία έχει πιο πρόσφορο έδαφος στο να γίνονται αυτά παρά μια πιο ανοιχτή κοινωνία ή μια μεγαλούπολη ούτω καθεξής, ή δεν έχει σημασία? Τελικά είναι τόσο κλειστή κοινωνία όσο νομίζουμε? Μπορεί να είναι τόσο κλειστή. Αν τη συγκρίνουμε με άλλες κοινωνίες, ναι, μπορεί να είμαστε πιο συντηρητικοί σαν κοινωνία, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε συμπεριφορές. Ούτε ένα εκατομμύριο δεν είμαστε. Ναι, εντάξει. Πιστεύω και εγώ ότι δεν είμαστε κλειστή κοινωνία. Απλά επειδή είμαστε μικρή κοινωνία, μικρή ομάδα ανθρώπων, ναι, μικρή, γίνονται γνωστά τα πράγματα πιο εύκολα. Το ίδιο και οι παραβάσεις ή πτώσεις, αν το χρησιμοποιήσω θεολογικό όρο. Θα ήταν όμως αποτρεπτικός παράγοντας, ενώ δεν είναι όπως φαίνεται. Δεν όπως είναι. Άρα σημαίνει ότι είμαστε πιο επιρρεπείς ή κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια, στο ου μιχεύσεις, και σε αυτό θα ήθελα και τη γνώμη σας πριν αποχωρήσετε. Είναι και το ου πορνεύσεις, γιατί η μοιχεία στη θεολογία θεωρείται μια σχέση μεταξύ κάποιου που είναι νυφευμένος ή η γυναίκα η οποία είναι παντρεμένη
και πάει με κάποιον άλλον ή με κάποιον άλλη. Η πορνεία είναι κάτι το οποίο είναι και οι προγαμιές σχέσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μια μορφή πορνείας. Βέβαια, όταν λέμε πορνεία, μιλάμε για τους οίκους ενοχής, για τις εκδιδόμενες γυναίκες, με λεφτά. Όμως. Οίκους ενοχής, είπατε. Το είπα γιατί χρησιμοποιείται ενοχής. Και βλέπετε. Είναι, πώς το πω. Ενοχής ή ανοχής. Συγγνώμη, κάνω κι εγώ λάθος. Δεν είναι εντελώς λάθος. Η ενοχή, η πνευματική, είναι πάντα εκεί και ευχαριστώ που το είπατε. Τα παιδιά όταν έχουν σχέσεις μεταξύ τους πριν κάνουν οικογένεια, αυτό το πράγμα θεωρείται μέρος αυτής της εντολής, της έκτης. Διότι άρα θεωρείται ως πορνεία. Βέβαια, συγγνώμη για τους πολύ αυστηρούς θεολόγους και ειρήσεις, οι οποίοι θα μου πούν ότι δεν είμαι αυστηρή τώρα. Γιατί είπα θεωρείται ως πορνεία. Δεν είπα πορνεία. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τι γίνεται με λεφτά, τι γίνεται χωρίς λεφτά, τι γίνεται. Είναι πολύ ευαίσθητα αυτά τα θέματα. Και για το καλό των ανθρώπων πρέπει να έχουμε σαφήνεια και να ξέρουμε τι επιτρέπεται και τι όχι και τι δημιουργεί ενοχή. Καλή ώρα. Τώρα, αν μιλήσουμε για την πορνεία στη σύγχρονη εποχή και δεν ακολουθήσουμε καθαρά το θρησκευτικό πλαίσιο όχι ή για το την πλαίσιο πορνεία. Το θεολογικό. Αυτό που δεν θέλει, όχι για την πορνεία να μιλήσουμε, αλλά για το, είναι και το θέμα της μοιχείας, αλλά και προγαμίες σχέσεις. Γιατί αυτό θεωρεί, όπως μας είπε η κυρία Δημοσθένου, πορνεία. Είναι πορνεία. Η εντολή αυτή αναφέρεται στην πορνεία. Είναι ως πορνεία οι προγαμίες σχέσεις, δηλαδή οι ολοκληρωμένες σχέσεις πριν από το γάμο και σε μια κυπριακή κοινωνία που. Σας ρωτάω, ολοκληρώνουν τα ζευγάρια τις σχέσεις τους τη μέρα του γάμου, τη νύχτα του γάμου, στην Κύπρο του σήμερα. Νομίζω. Για να λέμε και έτσι λίγο τα πράγματα. Νομίζω ότι όχι. Τα πλήστα ζευγάρια έχουν προγραμμίες σχέσεις. Αυτό θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Και στην Κύπρο. Στην Κύπρο του σήμερα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πλέον η μειονότητα των ζευγαριών που δεν έχουν προγραμμίες σχέσεις. Και όταν λέω προγραμμίες σχέσεις, μπορεί να είχαν μια άλλη σχέση που μπορεί να είχαν. Ολοκληρωμένες, αυτό που λέμε ολοκληρωμένη σχέση. Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα. Και γιατί είναι μεγάλο ερώτημα? Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι αν μια σχέση δεν ολοκληρωθεί σε πλευρές της, δεν ξέρουμε πολύ καλά τον άνθρωπο με τον οποίο θα ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας. Άρα πάμε στα τυφλά. Ναι, πάμε στα τυφλά. Από την άλλη μεριά μπορούμε να πούμε ότι εάν κάποιος αντέξει μέχρι να παντρευτεί, δεν έχει προγαμία σχέση, σημαίνει ότι αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά τον αγαπάει. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι τον αγαπάς τον παντρευτείς, αλλά είμαι της πρώτης άποψης. Δηλαδή είμαι της άποψης ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που θέλουμε στη ζωή μας. Έχουμε ζευγάρια που έχουν παντρευτεί σε πολύ νεαρή ηλικία και ουσιαστικά η σχέση διαλύθηκε. Κατέρευσε γιατί, σαν χάρτινος πύργος. Γιατί όχι. Δεν ολοκληρώθηκε η σχέση, δεν είχαν προγραμμίες. Γιατί ήταν ανώριμα, όχι σεξουαλικά, ανώριμα με την έννοια της ανάπτυξης τα άτομα αυτά να δημιουργήσουν οικογένεια. Με συγχωρείτε, στις προγραμμίες σχέσεις όμως είναι και οι σχέσεις όχι με έναν μόνο. Δηλαδή, άλλο το ένα ζευγάρι το οποίο θα παντρευτεί και ολοκληρώνει τη σχέση του πριν το γάμο, και άλλο τώρα από σχεδόν προεφηβικής ηλικίας να έχουν σχέσεις και να αλλάζουν συντρόφους. Και παίρνετε ως δεδομένο ότι στους γάμους εδώ στην Κύπρο είναι μόνο με έναν ή με μίαν? Εκεί πέρα δεν είναι το πόνευσης, είναι το μοιχεύσης. Βέβαια γι' αυτό δεν βρίσκονται και πολλοί να γίνουν ιερείς. οι οποίοι, γιατί για να χειροτονηθεί κάποιος ιερέας πρέπει να μην έχει σχέσεις πριν το γάμο. Οπότε βλέπουμε ότι και αυτό είναι ένα κόλλημα. Και αυτό το ρωτάνε και λέει. Όχι, πρέπει να εξομολογηθεί και πρέπει ο πνευματικός να δώσει γράμμα, το οποίο λέγεται, όπως στα πανεπιστήμια, συστατικό γράμμα, το οποίο θα το διαβάσει κάποιος ή ο ιερέας ή ο δεσπότης την ώρα της χειροτονίας δυνατά. Να ακούσουν ότι δεν έχει κόλλημα και μπορεί να γίνει ιερέας και θα πούν άξιος, και αν κάποιος πει ανάξιος, τότε σταματάει η χειροτονία. Αυτό. Όχι, τώρα στην τελευταία Κύπρο. Όχι. Θα δώσω τελευταία. Έχουμε ακόμα 1-2 λεπτά για να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, γιατί του υποσχεθήκαμε. Μπορείτε να πείτε τι θέλετε. Αυτό που ήθελα να πω έτσι, να κλείσω με αυτό το ουμιχεύσεις, είναι ίσως σημαντικό, όπως κάνατε έναν γκάλωπ, δηλαδή να δούμε γιατί ουσιαστικά μοιχεύει κάποιος. Και ιδίως μέσα σε μια σχέση, σε ένα έγγαμο βίο.
Και δυστυχώς η τουλάχιστον εμπειρία μου δείχνει ότι έχουμε μεγάλες μακροχρόνιες σχέσεις που ο γάμος ήταν αποτέλεσμα ήδη μιας συμβίωσης ή το ζευγάρι. Ενός συνεταιρισμού. Ναι, ενός συνεταιρισμού από πολύ μικρή ηλικία και ουσιαστικά όταν φτάνει σε μια ηλικία, αυτό είναι κυρίως, το εξηγούμε λίγο με τις ψυχολογικές θεωρίες, με θεωρία της ανάπτυξης, είναι ότι δεν έχουμε περάσει, δεν έχουμε οριμάσει μέσα από τα στάδια της ανάπτυξής μας. Και φτάνοντας ξαφνικά, όταν φτάνουμε σε μια ηλικία στα 35, στα 40, γυρνάμε δίπλα μας και βλέπουμε έναν άνθρωπο που πραγματικά δεν τον ξέρουμε. Και τότε, επειδή η κοινωνία είναι αρκετά συντηρητική, σκεφτόμαστε διαζύγιο ή μια παράλληλη σχέση που ως αντέξει. Πάντως στη θεολογία, δεν, αν μου επιτρέπετε, δεν κάνει αμαρτία μόνο αυτό, σε αυτή την περίπτωση για την οποία αναφέρεστε. Αμαρτία δεν είναι μόνο να κοιμηθείς με κάποιον άλλη. Αμαρτία είναι και εκ μέρους της γυναίκας σου, η οποία δεν κάνει αυτό που πρέπει για να σε έχει εσένα και σε αφήνει να πας κάπου αλλού. Δηλαδή έχουμε τη συμμετοχή στην αμαρτία. Αν κάποιος δεν μπορεί να εφαρμόζει κάποια πράγματα αγάπης. Δηλαδή, κάνει κάτι ο άλλος σωματικής. Όχι, αν δεν κάνω κάτι και αφήσω τον άντρα μου να πάει με κάποιαν άλλη, δηλαδή, αν εγώ δεν είμαι καλή σύζυγος και αν με βλέπει και λέει, μα τι είναι αυτό, ακριβώς όπως είπατε, αυτή είναι η γυναίκα που παντρεύτηκα. Δηλαδή, όποιος μοιχεύει σημαίνει δεν είναι καλή σύζυγος του. Όχι. Το αντίθετο. Όποιος αφήνει τον άλλον να μοιχεύσει γιατί δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει, να έχουν μια ολοκληρωμένη καλή πνευματική και σωματική και ερωτική σχέση. Θέλουμε ξεχωριστή και αυτός συμμετέχει σε αυτό το θέμα. Κλείνοντας με αυτό το κομμάτι, έχει να κάνει με την επικοινωνία εδώ όμως. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει επικοινωνία και πολλά ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο ή ουσιαστικά δημιουργούν οικογένειες οι οποίες διαλύονται μετά, είναι γιατί δεν υπήρχε ποτέ επικοινωνία. Γιατί δεν κάτσαν να δούνε σοβαρά τα προβλήματα, που φυσικά η επικοινωνία δεν σημαίνει ότι δεν θα διαλύσει μια οικογένεια. Μπορεί να τη διαλύσει αλλά πάλι μπορεί η επικοινωνία. Και να τη σώσει. Μπορεί και να τη σώσει όμως. Μα γι' αυτό κάνεις και κάτι. Ο Θεός είναι τριαδικός, γιατί ο Θεός είναι επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι πολύ μέσα στη θεολογία. Γι' αυτό είπα, φταίει ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον άλλον. Πρέπει να δούμε πώς να επικοινωνούμε και πώς γίνεται όταν πάει με μια άλλη ο σύζυγος ή η σύζυγος ή όταν χωρίσουν με τον άλλο. Έχουν επικοινωνία με κάποιον άλλο, δεν ξαναπαντρεύονται. Είναι επειδή έχουν μάθει, είναι επειδή έχουν πληρώσει πολλά λεφτά στο διαζύγιο. Μου έλεγε πρόσφατα κάποιος δικαστής, πώς είναι δυνατόν. Ήδη παντρεύονται, χωρίζουν, ξαναπαντρεύονται και μετά είναι καλύτεροι και είναι σχεδόν με παρόμοιες γυναίκες που παντρεύονται, παρόμοιους άντρες. Δηλαδή, για να δούμε αυτή η επικοινωνία, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον από πλευράς ενός κοινωνικού λειτουργού, πώς αλλάζει αυτή η επικοινωνία με την εμπειρία. Και πώς η εμπειρία και ο πόνος και τα λεφτά βέβαια που δίνεις για να χωρίσεις, πώς μετά σε κάνουν καλύτερο στην επικοινωνία και στον επόμενο σου γάμο γίνεται. Είσαι καλύτερος στην επικοινωνία. Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό όμως. Το να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου ως πάτημα για να μπορώ να γίνω καλύτερος. Πολλές φορές δεν το χρησιμοποιώ καν ως πάτημα και ξανακάνω τα ίδια λάθη. Θέλω να πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο που αφορά συνολικά τις 10 εντολές και να πάρουμε και κάποιες άλλες στη συνέχεια. Κύριε Παναγιώτοπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Στο Πανιδί, νομίζω υπάρχουν κάποιες από τις εντολές που θα μπορούσαν να μας δώσουν έμπνευση για χωριστές εκπομπές. Σίγουρα. Να μας φέρετε όμως και κάποια παραδείγματα. Να φέρουμε, γιατί όχι. Ενώ να τα φέρετε εδώ στο στούντιο. Α, εννοείται. Πάμε να δούμε το βίντεο. Εσύ ξέρεις τις 10 εντολές? Είναι ένας δεκάλογος ηθικών εντολών που αποτέλεσαν τη βάση ενός ολόκληρου κώδικα ηθικής και θρησκείας, πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης. Πρόκειται για τις 10 εντολές, αυτές που σύμφωνα με τη βίβλο υπαγορεύθηκαν στον Μωυσή από το Θεό στο Ροσινά και το δόθηκαν χαραγμένες σε δύο πέτρινες πλάκες. «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ουκέσοντες οι θεοί έτεροι πλην εμού». Που σημαίνει «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από εμένα». Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, ου προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρεύσεις αυτής. Η ερμηνεία δίνεται ως εξής: δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα, δεν θα τα προσκυνάς, ούτε θα τα λατρεύεις. Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω, ου γαρ μην καθάρισει Κύριος ο Θεός σου το λαμβάνονταν το όνομα αυτή επί Ματέω. Η τρίτη εντολή σημαίνει δεν θα προφέρεις καταχρηστικά το όνομα του Κυρίου του Θεού σου. Εγώ ο Κυρίος δεν θα θωώσω κανέναν που προφέρει το όνομά μου καταχρηστικά.
Νίσθητη την ημέρα το Σαββάτο να αγιάζεις αυτήν. Εξημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου. Τη δε ημέρα τη έβδομη Σάββατα Κύριο το Θεό σου, ου ποιήσεις εν αυτή πανέργων. Που σημαίνει να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου για να την ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις στον Κύριο. Έξι μέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις εργασίες σου. Αλλά η έβδομη είναι η μέρα της ανάπαυσης, αφιερωμένη σε μένα, τον Κύριο το Θεό σου. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Είναι αευσυγέννητε και είναι μακροχρόνιος γέννη επί της γης της αγαθής, εις Κύριος ο Θεός δίδος εσύ. Ο Θεός μας λέει να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να ζήσεις πολλά χρόνια στη χώρα που εγώ ο Κύριος ο Θεός σου θα σου δώσω. Ου μιχεύσεις, δεν θα μιχεύσεις. Ου κλέψεις, δεν θα κλέψεις. Ου φωνεύσεις, δεν θα φωνεύσεις. Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίου σου μαρτυρίαν ψευδή. Δεν θα καταθέσεις ψεύτικη μαρτυρία ενάντια στο συνάνθρωπό σου. Ου και επιθυμήσεις όσα τον πλησίο σου εστί, που σημαίνει δεν θα επιθυμήσεις τίποτε που ανήκει στο συνάνθρωπό σου. Αυτές είναι οι 10 εντολές που καλούνται οι άνθρωποι να τηρούν σε όλη τους τη ζωή. Είναι όμως αρκετές για να υπάρξει μια κοινωνία ή χρειάζεται και ο ανθρώπινος νόμος? Αφού είναι εντολή του Θεού να μην κλέβει ο άνθρωπος, γιατί υπάρχουν και νόμοι φτιαγμένοι από το ανθρώπινο χέρι, γιατί υπάρχουν φυλακές, γιατί υπάρχουν εγκληματίες? Αφού υπάρχουν οι εντολές του Θεού και έπειτα και οι εντολές από την εκτελεστική εξουσία, τότε γιατί η παράβασή τους είναι ρουτίνα στην καθημερινότητά μας? Είναι τελικά θέμα συνειδητό, είναι θέμα θρησκείας ή είναι θέμα εκμοντερνισμού? Μάλιστα. 10 εντολές. Η 11η εντολή της Μούσχουρη. Ξέρω της Μούσχουρη, εγώ ξέρω τη δικιά μου 11η εντολή. Ποια είναι η δικιά σας 11η εντολή, κύριε Δημοσθένος? Το να μην ζηλεύεις. Η οποία είναι όχι το ουμπλέξεις, πολλοί θα περίμεναν να πω το ουμπλέξεις. Εγώ το λέω πιο απλά, να μην ζηλεύεις. Είναι προέκταση της 10η εντολής. Mm-hmm. Να μην επιθυμήσεις όσα ανήκουν στον πλησίο σου. Πιστεύω προσωπικά ότι τα περισσότερα κακά γίνονται σήμερα στον κόσμο επειδή υπάρχει ζήλια. Ζήλια για τα λεφτά του αλλουνού, ζήλια για τον άντρα ή τη γυναίκα του αλλουνού, ζήλια για το αμάξι, mm-hmm. ζήλια για τα παιδιά. Όλα αυτά τα μάγια που πάνε και κάνουν, δυστυχώς και το λέω και ντρέπομαι που το λέω, και πάνε σε μάγους για να καταστρέψουν οικογένειες, να καταστρέψουν ανθρώπους, να καταστρέψουν επαγγελματίες. Όλα αυτά είναι ζήλια. Και αυτή η εντολή ίσως να έπρεπε να μην είναι εντέκατη, να είναι πιο μέσα, στη μέση των εντολών. Βέβαια, ίσως τότε να μην ζήλευαν τόσο πολύ οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι αγωνίζονταν όταν δηλαδή δημιουργήθηκαν οι 10 εντολές από τον Θεό και δόθηκαν. Οι Εβραίοι αγωνίζονταν να ζήσουν. Μιλάμε για χρόνια, χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα. Πώς αντικρούεις τη ζήλια και τις συνέπειές της? Με το να λες, δόξα τω Θεώ, με φτάνει. Να έχεις αυτάρκεια. Με φτάνει αυτό. Όχι, που είμαι. Όταν η ζήλια στο τέλος και οι ενέργειες κάποιου ο οποίος ζηλεύει, είτε παθολογικά, είτε με κακία, είτε με αυτή η ζηλοφθονία, στο τέλος... Τι κάνεις? Μπορεί να μας κάνει και κακό. Μας κάνει κακό, ασφαλώς, και μπορεί να φθαρούμε. Και... Άρα πώς βάζουμε εμείς δικλείδες προστασίας, πώς προστατεύουμε τον εαυτό μας, πώς αμυνόμαστε σε αυτό? Πάλι θα ξαναπώ αυτό που είπα προηγουμένως και είπα ότι έκανα λάθος. Δεν ήταν λάθος τελικά. Πρώτα πρέπει εγώ ίδιος να μην ζηλεύω. Αν εγώ ίδιος δεν ζηλεύω, mm-hmm. τότε μπαίνω στη ψυχολογική διαδικασία να αντικρούσω και τη ζήλια του άλλου και τον φθόνο του. Αν εγώ δεν ζηλεύω, μετά θα ξέρω και είναι η κατάστασή μου. Και αφού είμαι αδύνατος, θα πρέπει να είμαι ένας άνθρωπος πιστός, να κοινωνώ και να εξομολογούμε. Οπότε δεν πιάνουν τα μάγια και το κακό το μάτι. Τα κακά αυτά πράγματα πιάνουν και δαιμονοποιούν τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος δεν έχει πνευματικό εξομολόγο, δηλαδή δεν πηγαίνει στα μυστήρια της Εκκλησίας και δεν κοινωνά. Δεν παραδέχεται δηλαδή την πρώτη εντολή, ότι υπάρχει Θεός και ο Θεός είναι δίπλα μου και ο Θεός είναι για μένα και για όλους μας. Αν δεν δεχτούμε την πρώτη εντολή, ότι υπάρχει Θεός και αυτός ο Θεός μας προστατεύει, και αν δεν ανατρέξουμε, τότε υπάρχει πιθανότητα να μας κάνουν κακό. Επιπλέον να μην τρέχουμε πίσω από αυτά. Υπάρχουν πολλοί mm-hmm. οποίοι δεν τους ζηλεύουν, αλλά νιώθουν ότι τους ζηλεύουν. Έχουμε και έμμονες ιδέες μερικές φορές. Νιώθουμε ότι είμαστε σπουδαίοι. Καταδίωξης και μανίες. Ακριβώς, καταδίωξης και μανίες. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Βέβαια, η εντολή που λέει ο κόσμος στο ουμ μπλέξεις είναι να μην μπλέξεις μέσα σε τέτοιες σύνθετες. Η 11η εντολή, η άλλη. Μα φυλάμε τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά. Να μην είμαστε εμπλεγμένοι μέσα σε καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ δύσκολες, και ο καθένας όταν έχει ένα πόνο και ένα πρόβλημα, αυτό το θεωρεί μεγαλύτερο πόνο. Και ειδικά προηγούμενος που λέγαμε για τα παιδιά, λέγαμε για τα διαζύγια, λέγαμε για το
γιατί δεν έχουμε επικοινωνία και ο Θεός των χριστιανών, ο Τριαδικός Θεός είναι Θεός επικοινωνίας. Επικοινωνώ σημαίνει ότι κοινωνώ στον άλλον. Δηλαδή γίνομαι ένα με τον άλλον και τον κατανοώ. Πώς είναι δυνατόν να σας ζηλεύω αν εγώ σας κατανοώ? Μάλιστα. Είναι πολύ αντιφατικό. Ο κύριος Πανίκος, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε. Στις χάλες μέρες που είμαστε πρέπει να γίνονται αυτά τα προγράμματα. Λοιπόν, πρώτα για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, γιατί τα πιόνια του πονηρού, έτσι τα λέμε, οι μάρτυρες. Πώς θα τους αποφύγουμε, πώς θα πουλούν θρησκεία, πώς θα τους αποφύγουμε? Πώς να προσέχετε, εννοείτε εσείς, από τους μάρτυρες του Ιεχωβά, αυτό κατάλαβα. Ναι, μάρτυρες του Ιεχωβά, χτυπούν την πόρτα και πουλάνε θρησκεία, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να απαντήσουμε και το επόμενο τηλεφώνημα για να τα... Και η κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Α, μ' ακούτε ωραία, γιατί δεν ήμουν σίγουρη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε. Έχω απλά έναν προβληματισμό σχετικά με τη δεύτερη και την τέταρτη εντολή. Και ήθελα λίγο τη γνώμη σας, την άποψή σας, πώς το αντιλαμβάνεστε, πώς το ερμηνεύουμε καλύτερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όσον αφορά για τα να μην κάνεις είδωλα. Mm-hmm. Ομοιώματα κάποιου, από όσα είναι στον ουρανό επάνω ή όσα είναι κάτω στη γη. Και γενικότερα το τι λέει η εντολή. Μήπως το ερώτημα μου είναι ο προβληματισμός μου το ότι δίνουμε κάποια περισσότερη, θεοποιούμε ίσως κάποιες φορές τους Αγίους. Μήπως αυτό είναι κάτι που είναι ενάντια σε αυτήν την εντολή. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι σχετικά με το Σάββατο. Αφού λέει καθαρά, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ διαβάζοντας το, ότι το Σάββατο είναι η μέρα ιερή και είναι η μέρα του Θεού και πρέπει να την τιμούμε και να την αφιερώνουμε στον Θεό. Πώς το κάνουμε εμείς αυτό, η Εκκλησία μας πώς το τιμά αυτό, πώς το ακολουθά? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το Σάββατο το δικό μας είναι η Κυριακή, η μέρα του Κυρίου. Διαφοροποιήθηκε από τον Μωσαϊκό νόμο και τον Ιουδαϊκό νόμο και έχουμε την Κυριακή. Την τιμούμε πηγαίνοντας στην Εκκλησία. Ο χριστιανός πάει το πρωί στην Εκκλησία, εκτός αν έχει κάποιο κόλλημα, κάποιο εμπόδιο, και προσπαθεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε έργα τα οποία είναι καλύτερα από ό,τι στις άλλες μέρες. Να μην είναι εσχροκέρδια, να μην είναι έργα τα οποία δίνουν. Η εσχροκέρδια ούτως ή άλλως είναι αμαρτία, αλλά να μην είναι κάτι το οποίο είναι για απόκτηση χρήματος. Κάνει εθελοντισμό, διαβάζει πιο πολύ στα παιδιά του, ασχολείται περισσότερο με την οικογένεια του. Σε ό,τι αφορά τα είδωλα. Σε ό,τι αφορά τα είδωλα, οι Άγιοι είναι προστάτες, δεν είναι θεοί. Όπως το έθεσε η τηλεθεάτρια, την ευχαριστώ. Για τους Αγίους. Ναι, όταν προσκυνούμε την εικόνα, δεν την λατρεύουμε. Δόξα ανήκει στο Θεό, όχι στους Αγίους. Τιμή ανήκει στους Αγίους. Υπάρχει διαφορά. Οι Άγιοι είναι οι προστάτες, είναι οι μεσίτες που επειδή έχουν σωθεί και είναι στο Θεό κοντά, ως άγγελοι του Θεού μετά θάνατον, προσεύχονται για μας. Αυτούς λοιπόν εμείς τους παρακαλούμε να μεσιτεύσουν στο Θεό, να μας προσέχει, να μας φυλάξει, τους ευχαριστούμε. Δεν είναι ομοίωμα Θεού, δεν είναι κάτι παρόμοιο. Ακόμα μια ερώτηση όμως ήταν για τους Ιεχωβάδες, ναι. Είναι πολύ απλό. Κλείνετε την πόρτα σας. Γραμπάλτε απ' έξω, δεν επιθυμούμε επίσκεψη μαρτύρων του Ιεχωβά. Πολλοί το κάνουν αυτό. Οι Ιεχωβάδες είναι κάτι πολύ βιοποριστικό. Παίρνουν λεφτά. Αν μοιήσουν κάποιον από εμάς που δεν είμαστε Ιεχωβάδες, παίρνουν αρκετές χιλιάδες ευρώ. Αυτό είναι αποδεκτό. Δεν είναι κάτι. Δεν ξέρω. Ενώ οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι αίρεση, προσωπικά εγώ το θεωρώ ότι είναι οικονομική αίρεση, δεν είναι μόνο θρησκευτική. Θυμάμαι μια φορά έκανα κατηχητικό στο Κολωνάκι στην Αθήνα, εκεί στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη, όταν σπούδαζα θεολογία, και ένα παιδάκι πέμπτης δημοτικού, όταν κάναμε το μάθημα για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, μου είπε: αυτός ο θείος μου Χαζούλης, του υποσχεθήκανε 3 σπίτια και 5 εκατομμύρια δραχμές και έγινε Ιεχωβάς και δεν του δώσαν τίποτα. Και τώρα τον απειλούν ότι δεν πρέπει να, δεν πρέπει να βγει να το πει. Αλλά αφού είναι θείος μου, εγώ το ξέρω. Μου το έλεγε ένα παιδάκι πέμπτης δημοτικού. Παίρνουν λεφτά. Άρα ας προσέξουμε. Δεν είναι ανάγκη να τους δίνουμε την ευκαιρία να παίρνουν περισσότερα λεφτά επειδή μας μειούν εμάς.
Όποιος ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία και νιώθει χαρούμενος, ας μην κάνει συζητήσεις. Αυτές οι συζητήσεις δεν βγάζουν πουθενά. Αυτοί ξέρουν πολύ καλά την Αγία Γραφή και την έχουν σημειωμένη. Στο χωριό μου, στο Κελάκι, όταν ήμουν εγώ μαθήτρια, πριν πάω να σπουδάσω, θυμάμαι μια φορά που ήρθαν στο σπίτι μας, είπα σε κάποιον: θα κάτσω να συζητήσω μαζί σου. Ξέρεις, είμαι η κόρη του παπά, αλλά δώσ' μου την Καινή σου Διαθήκη. Και μου την έδωσε και ήταν σημειωμένη με κόκκινο. Έχουν σημειωμένους κάποιους στίχους που τους ξέρουν καλά, τα άλλα δεν τα ξέρουν. Δεν είναι θέμα θρησκευτικό, είναι θέμα βιοποριστικό και οικονομικό. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και πριν κλείσουμε σε ό,τι αφορά αυτό για τα είδωλα, τα φυλαχτά, που μπορεί να έχουμε ένα φυλαχτό ή ένα γούρι ή ένα αντικείμενο το οποίο έχει τεράστια συναισθηματική αξία, ένα αντικείμενο το οποίο έχει να κάνει με ανθρώπους που χάσαμε, το οποίο το προσέχουμε και το λατρεύουμε όσα να ήταν είδωλο. Αυτό είναι αμαρτία. Εγώ έχω ένα φυλαχτό, αυτό το δαχτυλίδι που μου δώσε η μαμά μου. Το αγαπώ και το φορώ και θυμάμαι τη μαμά μου, η οποία συγχωρέθηκε. Αυτό όμως είναι το πραγματικό μου φυλαχτό, το θεολογικό. Είναι κομπασχινάκι, όπως έχετε κι εσείς, με μικρούς σταυρούς. Αυτά δεν είναι είδωλα. Το να βάλω όμως ματόπετρα, φοράω και σταυρό. Το να βάλω ματόπετρα πάνω μου και να πιστεύω ότι το μάτι το κακό, βλέποντας αυτό το μάτι, φεύγει. Αυτό είναι είδωλο. Δηλαδή βάζουμε και ματόπετρα. Πολλοί που έχουν και ματόπετρα και σταυρό μαζί. Δεν χρειάζεται. Είναι σαν να έχεις, σαν να λες είμαι και χριστιανός, είμαι και μουσουλμάνος. Δεν μπορείς να είσαι και τα δύο. Έτσι είναι η αντίθεση το μάτι. Αφού η Εκκλησία όμως πιστεύει. Η Εκκλησία δέχεται το μάτι, αλλά το μάτι φεύγει με το σταυρό, όχι με το ομοίωμα του ματιού. Εκείνο το ματάκι που φοράνε εδώ, δεν ξέρω πού, είναι ένα ομοίωμα, είναι ένα σχεδιασμένο μάτι. Και ειδικά αυτοί που είναι αβάφτιστοι, οι μουσουλμάνοι, Το σταυρός όμως είναι... Έχουν παντού μάτι και το δίνουν. Εμείς όμως έχουμε το σταυρό που είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ο σταυρός λέει είναι το όπλο κατά του διαβόλου. Πώς λοιπόν αφού φοράμε το σταυρό βάζουμε και το μάτι, το οποίο είναι το ομοίωμα του φόβου? Είναι σαν να και το τραβάμε διάβολο περισσότερο. Είναι σαν να τον παραδεχόμαστε, σαν να του λέμε έλα σε φοβάμαι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να νεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί όντως υπάρχουν κάποιες εντολές που θα μπορέσουμε και μέσα από πραγματικά παραδείγματα, οργανώνουμε κάποιες εκπομπές, να έχουμε ζωντανά παραδείγματα και το κατά πόσο εισακούνται ή όχι. Να είστε επανειδητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας αμέσως με το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε να σας ενημερώσουμε για κάτι που σας ενδιαφέρει.